Λοιπόν, εδώ ο Μαστροπέτσας θα μας κάνει test ride τώρα. Εδώ ένα σεμπέ, δεν είναι το δικό μου αυτό. Πριν αγοράσεις καβαλάς. Πριν αγοράσεις, λέει, καβαλάς, έτσι λέει, για να δούμε. Δοκιμάζεις, σε πείθουμε ότι είναι άψογο όπως δείχνει. Για να δούμε, όλα θα φανούν τώρα. Όλα. Okay. Ω, εντάξει, το σασμάν είναι βούτυρο. Δεν υπάρχει. Πολύ μαλακό μηχανάκι. Εντάξει, ο τελευταίος συμπλέκτης που έχω οδηγήσει, παιδιά, είναι το DT στη Σάμου που έχω. Και καμία σχέση. Στα στενά έχει πάρα πολύ μαλακό τιμόνι, έχει ύψος, περνάς από τα αυτοκίνητα. Το οδηγάω πρώτη φορά, έτσι είναι τα πρώτα μέτρα που κάνω με εδώ του Μαστροπέτσα το μηχανάκι. Πάμε, κύριοι. Ναι, τα φλασάκια είναι λίγο περίεργα γιατί η Honda έχει την κόρνα. Δεν υπάρχει, πολύ ωραίο. Εντάξει, τώρα δεν βολεύομαι λίγο, έχω τα χέρια λίγο έτσι κάτω. Κλείνω να αλλάξουμε σε super view και συνεχίζουμε. Έτσι ρε παιδιά, για να το βλέπετε καλύτερα, να πούμε, να το χάρετε όπως το χαίρομαι εγώ. Τώρα μιλάς σωστά. Ωραία. Πω, τρέλα είναι, σου λέω. Και εντάξει, μπροστινό σύστημα είναι σφιχτούλικο. Στη συγκεκριμένη μηχανή, εμείς θα το μαλακώσουμε. Πίσω είναι αρκετά καλό. Βέβαια με διπλό άτομο νομίζω πως θα κάτσει. Εγώ που είμαι 60 κάτι κιλά και λίγο κάθεται, αλλά εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου αυτό. Γελά, μου τον μπερδεύομαι με τα φλάσσα. Λοιπόν, ωραία. Τέλειο είναι, τέλειο είναι, εντάξει. Εν τω μεταξύ εγώ τώρα ψάχνω μια τράπεζα, γι' αυτό βγήκα. Είναι... μηχανή ρε παιδιά, είχα συγχαθεί, να πούμε, με τα... τη σκουτερίλα, εντάξει, όπως έλεγε και ο Motobot. Και θόρυβος, εντάξει, καλά. Τέλειο είναι, παιδιά. Το σασμάντ είναι βούτυρο, πραγματικά, δεν είναι υπερβολές αυτά, αυτοί που τα λένε. Πού είναι αυτή η τράπεζα ρε? Εδώ θα φτάσουμε στην Αθήνα και ακόμα ψάχνω. Α, να, εδώ είναι. Ναι, αυτό με τα φλάσσα όμως πρέπει να το δω εγώ λίγο. Τώρα έχουμε σεμπέ, μπαίνουμε παντού. Σταντ που είναι. Ναι, είναι λίγο σε χαζό σημείο, αλλά θα το συνηθίσουμε. Α, Μοτοπέτσας. Κάτσα πάω βγάλω κάτι λεφτά τώρα και τα ξαναλέμε. Θα μπορώ να στρέψω και δεξιά, γιατί όπα ανάβουν και τα φλασάκια μπροστά. Γιατί εγώ είμαι μαθημένος να στρίβω αριστερά. Από, επειδή οδηγάμε δεξιά, συνήθως στρίβουμε και αριστερά. Φανταστείτε ότι το οδηγάω πρώτη φορά και χώνομαι. Είναι τόσο εύκολο μηχανάκι. Πω πω, τρέλα είναι. Ωραία, βρούμε τώρα ένα αυτό να στρίψουμε παράνομα. Έχει κλώτσισμα, έχει νεύρο. Πόσα χιλιόμετρα έχει, δύο... Α, καινούριο είναι. Ούτε τότε στρίβουνε. Α, εδώ στρίβουνε, ωραία. Ναι, πρέπει να το δούμε αυτό με το διακόπτη Honda, Είναι η μόνη που τα βάζει ανάποδα. Όλες οι άλλες τα βάζουν... Δεν υπάρχει, παιδιά, είναι τέλειο. Η πρώτη είναι κοντή. Εμείς θα το παίξουμε νόμιμη. Θα κάνουμε αναστροφή. Πάει από εδώ, δεν πρέπει να πάει. Πάει από εδώ όμως. Ωραία. Ακόμα δεν έχω οδηγήσει τη δικιά μου. Έλα. Α, δεν θα έχει και μεγάλη διαφορά. Λακκουβίτσες δεν έχω πατήσει ακόμα τραγικές. Συμβαίνουν και αυτά στα τεστ. Τα ABS δουλεύουν. Τίποτα ρε, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Τι ευτυχία είναι αυτή ρε, να οδηγάς ένα τέτοιο, να πούμε, του ευχαριστιέσαι ρε, δεν καταλαβαίνεις Χριστό ρε. Ξέρω, σαν να βοηθάει και στο ξεκίνημα ο συμπλέχτης, δεν ξέρω. Δεν πάει να σου σβήσει δηλαδή εύκολα. Δεν ξέρω αν έχει κάτι, δεν το γνωρίζω αυτό. Εντάξει, Καβασάκι βροντάει. Συμπλέχτης, παιδιά, είναι εντάξει. Να, τι λες. Νομίζω πως απέκτησε νόημα το κανάλι. Νεύρο, παιδιά, νεύρο. Ωρες, φτάσαμε στον Πέτσα, εντάξει. Δεν τον επεράσαμε. Ναι, όπως ορίζει ο νόμος, έτσι και ταχύτητα λέει.